Μάλιστα. Διαβάζει κανείς τον Νικόλα Κασομούλη. Ο Νικόλας Κασομούλης έχει γράψει τα πιο ενδιαφέροντα απομνημονεύματα αγωνιστών του 21 όσον αφορά τη Ρούμελη, τα γεγονότα στη στερά Ελλάδα, την έξοδο του Μεσολογγίου, την πολιορκία του Μεσολογγίου κτλ. Και σε ένα σημείο του κειμένου του γράφει. Είναι ο Μάρκο, ο Νότης Μπότσαρης, στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και απευθύνεται στο σημεοφόρο του. Ο Νότης Μπότσαρης τώρα έτσι, σουλιώτης, από τη φάρα των Μποτσαραίων και γράφει ο Νικόλαος Κασομούλης, ακριβώς όπως σας τα διαβάζω, τα λόγια του Μάρκου του Νότη Μπότσαρη, με ελληνικούς χαρακτήρες. «Μέρεν ιντρίε δεν ημαντήλη, εδε σηκωγιάστε τα σοσβήινα, πρεκουβέντε τούρκητε ο γιο». Και από κάτω λέει στα ελληνικά, «Πάρε ένα μαντήλι και ένα ξύλο και βάλε το πάνω και έβγα έξω να ειδείς αν έρχεται κανένας Τούρκος για να μιλήσουμε ή όχι». Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, επίσης, ο οποίος επίσης έχει γράψει, αυτός ήταν πτανήσιος άρχοντας, ήρθε πολέμησε στην Ελλάδα και έχει γράψει και αυτός απομνημονεύματα και μιλά και λέει «Το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ποσός των σουλιωτών». Μιλάει για τα αλβανικά στρατεύματα και λέει, για τους Αλβανούς Αλβανούς, και λέει «Το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ποσός των σουλιωτών». Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, αυτός είναι μονίμως θυμωμένος. Τα έχει με διάφορους. Όταν είναι θυμωμένος με τον Κολέτη, ο Κολέτης είναι βλάκος. Ο Κολέτης είναι βλάκος. Και ξέχασα πριν να σας πω. Το 1843 που γίνεται η συνταγματική αλλαγή και αποκτούμε σύνταγμα, ο Κολέτης βγάζει τον περίφημο λόγο στη Βουλή και είναι ο πρώτος που μιλάει για τη μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα είναι δημιούργημα Κολέτη, ο οποίος μίλαγε εξαιρετικά ελληνικά, αλλά όταν πήγαινε στο χωριό του πάνω στην Πίνδο, μίλαγε με τη γιαγιά του μόνο πλάχικα. Λοιπόν, και λέει ο Μακρυγιάννης, «Ορίστε και η αρβανίτικη αρετή». Είναι θυμωμένος με τους Ιδραίους, με τον πω. «Ορίστε και η αρβανίτικη αρετή. Ως τώρα είχαμε βλάχικη». Εννοεί τον Κολέτη. «Κεφαλονίτικη». Εννοεί τον Μεταξά. «Φαναριώτικη». Εννοεί τον Μαυροκορδάτο. «Ορίστε και η αρβανίτικη». Γιατί κάτι λέει για τους Ιδραίους. Ο Κωνσταντίνος Μεταξά σε ένα άλλο σημείο λέει, «Ο Μάρκος Μπότσαρης καλεί τους σουλιώτες αρχηγούς και στρατιώτες. Τις ελάλησεν εις την γλώσσα των, αλβανιστή. Οι δε λόγοι του ήσαν πλήρης ενθουσιασμού και πατριωτισμού». Ενθουσιασμού και πατριωτισμού, για την ελληνική υπόθεση, αλλά μίλησε αλβανικά. Ο Νικόλαος Πηλιάδης, επίσης αγωνιστής του 21, στα απομνημονεύματά του. Μιλάει για μια μάχη στο Δαδίτη. Ο Οδυσσέας Αντρούτσος πάει να πιαστεί αιχμάλωτος και λέει «Και φεύγον μεμονωμένος», καθώς φεύγει μόνος του, ο Οδυσσέας Αντρούτσος δηλαδή, «περιπίπτει εις τους Αλβανούς», διότι τα τουρκικά στρατεύματα ήταν τουρκαλβανικά, δηλαδή ήταν Αλβανοί μουσουλμάνοι. Αυτό θα πει Τουρκαλβανό, αυτό θα πει Τούρκος. Θα πει Αλβανός μουσουλμάνος. Ήταν αλβανικά στρατεύματα από την αντίθετη πλευρά. Καθώς λοιπόν υποχωρούσε, έπεσε μέσα στο αλβανικό στράτευμα, τον Τούρκο δηλαδή. «Ομιλών δε ως εκείνη αλβανιστή, τους απατά και νομίζεται ειδικός τον».
ψύχρεμος παριστάνει ότι είναι κόστος. Και εν το σούτο έβρεν ευκαιρία και έγινε άφαντος και σώθη. Ο Κριεζής, ο περίφημος Ιδραίος, έχει γράψει και αυτός από μνημόνευματα που λέγεται «Τζορνάλε». Και πήγε στην Εύβοια, βρίσκεται στην Εύβοια. Κάνανε μια δράση οι Ιδραίοι στην Νότια Εύβοια, το 1821. Και λέει «Βλέπω και έφερναν μαυροφόρους γυναίκες. Τους φωνάζουμε αλβανίτικα. Αλβανίτικα. Τι ήταν αυτοί όπου φέρνουν? Μας φωνάζουν πάλι στην γλώσσα μας ότι είναι αυτός όπου μας ορίζει». Δηλαδή, βρέθηκαν στην Νότια Εύβοια και μιλάγανε μεταξύ τους αλβανικά με τους κατοίκους της Εύβοιας. Ο Κουτσονίκας, επίσης από τους πολεμιστές του 21, στα απομνημονεύματά του. Πριν από τη μάχη του Φαλήρου, εδώ, το 27, πριν την ήττα του ελληνικού στρατού, κάλεσε ο Δεριγνή σε εκείνη τη βάση, ήταν ο Γάλλος επικεφαλής του στρατεύματος. Και κάλεσε τον Κιουταχή και τον Καραϊσκάκη να συνομιλήσουν μήπως και λυθεί το ζήτημα. Και ήταν παρίστατο, ήταν οι δύο άντρες. Ο Κιουταχής είναι αλβανικής καταγωγής. Τούρκος Πασάς, αλβανικής καταγωγής. Και γράφει, ήρχισαν συνδιάλεξη μεταξύ των εις την αλβανική. Καραϊσκάκης και Κιουταχής μιλάνε αλβανικά. Τώρα, κάτι άλλο ωραίο, χαριτωμένο. Ο Νικόλαος Δραγούμης, της οικογένειας των Δραγουμένων, οι οποίοι είναι υπεράνω πάσης υποψίας για τον πατριωτισμό τους, δεν το συζητάμε δηλαδή, η οικογένεια Δραγούμη μέχρι τέλους. Ο Νικόλαος Δραγούμης είναι ο παλαιότερος των Δραγουμένων, γιατί οι Δραγούμηδες μένουν τον 20ο αιώνα, δεν ξέρω. Αυτός λοιπόν βρέθηκε το 1827, ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί η Ελλάδα, θα έλεγε κανείς, έτσι έχει γίνει μια μαγεία του Ναυαρίνου, ακόμη δεν έχει τελειώσει τα πράγματα, στον Πόρο. Στον Πόρο μιλάνε αλβανικά. Ο ίδιος φοράει ευρωπαϊκά ρούχα και τότε ήταν ελάχιστοι αυτοί που φορούσαν ευρωπαϊκά ρούχα. Γι' αυτό θέλω, σας τα λέω αυτό για να καταλάβετε τη στιχομηθεία. Και γράφει. Επισκέφτηκαν ένα σπίτι του Πόρου και τους υποδέχθηκε η νοικοκυρά. Μόλις καθίσαντες περί των σοφράν, περιγράφει τώρα την εμπειρία του. Σοφράς είναι αυτό το χαμηλό καθιστικό. Εσφραγίστημεν ως έθος δια του σημείου του Σταυρού. Είναι έθιμος στον Πόρο, η νοικοκυρά, τον ξένο, το φιλοξενούμενο, του κάνει το σημείο του Σταυρού. Εσφραγίστημε λοιπόν ως έθος, όπως είναι η συνήθεια, δια του σημείου του Σταυρού. Και η γραία οικοδέσποινα αποταθήσα προς εμέ των καταφράγκους ενδεδημένων, που ήμουν αντιμένος ευρωπαϊκά, το ανεφώνησε. Εσύ, Φράγκο, κάνει σταυρό. Είναι πως λένε και εγώ πάρει φουτζίτσου, να πω. Αυτά ήταν τα ελληνικά της κυρίας. Ναι, απεκρίθη. Είμαι και εγώ χριστιανός. Αυτή μπερδεύτηκε. Γιατί? Νόμιζε ότι οι χριστιανοί φοράνε φουστανέλα. Άμα δεν φοράς φουστανέλα, δεν είσαι χριστιανό. Ή βράκα. Στα νησιά φοράνε φράκα. Και απάντησα, ναι, απεκρίθη. Είμαι και εγώ χριστιανός. Και εσφραγίστην εκ νέου. Εκείνη δε δραμούσα εν αληθή εκστάση προς την θύρα, οικούσθη κράζουσα μεγαλοφόνος προς τα στιγατέρας της. Μάρο, μπίλιο, κονδύλο, νέζο, εν η τεχνή νιου φράγκετσι και πενικρίνια. Σε παρένθεση, ελάτε να ειδείτε ένα φράγκο που κάνει το σταυρό του. Thank you.
Πάρα θα τα πούμε. Στο 18ο αιώνα, εκεί γύρω στο 1700-1760-70, και η Ύδρα και ο Πόρος και οι Σπέτσες αποφάσισαν να αποκτήσουν σχολείο. Και έγινε η ίδια ιστορία. Στα νησιά ομιλείται η αλβανική κανονικά. Αποφασίζουν οι κοινότητες να δημιουργηθεί σχολείο. Το σχολείο που θα δημιουργηθεί είναι ελληνικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άλλο σχολείο. Τα αλβανικά είναι μόνο προφορική γλώσσα. Τα αλβανικά έγιναν γραπτή γλώσσα το 1900. Ήταν μόνο προφορική γλώσσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αλβανικό σχολείο. Είναι πως το λέμε έναν έκδοτο. Το 1900 δεν υπάρχει κάτι που να λέγεται αλβανικό σχολείο. Και καλούν Έλληνες λογίους για να διδάξουν τα παιδιά. Και έχουμε την ίδια ιστορία και στις τρεις περιπτώσεις. Οι δάσκαλοι είτε παρετούνται είτε τρελαίνονται, διότι δεν μπορούν να διδάξουν τα παιδιά. Και γράφουν γράμματα και λένε, εμείς αλβανικά δεν ξέρουμε, αυτά ελληνικά δεν ξέρουμε, είμαι τόσους μήνες εδώ πέρα, προσπαθώ να τους μάθω γράμματα, δεν γίνεται τίποτα. Ένας από αυτούς, ο Επιφάνιος Δημητριάδης, ο οποίος προσελήφθη από την κοινότητα Πόρου για να γίνει δάσκαλος των παιδιών, έγραψε και ένα ποιηματάκι εις αρχαίαν ελληνική για το τι τράβηξε ο καημένος. Κακ εσπόρων μη μαρμένη, η τύχη μέριξε στον πόρο, όρσεν με, διδάσκοντα την Ελληνίδα. Με έβαλε να διδάσκω τα ελληνικά. Και ειδήν έργονται πράγμα ξένων. Και ήταν ένα παράξενο πράγμα. Γλώταν μεν διδάσκοντα την Ελληνίδα, φωνήν δε μανθάνοντα την Αλβανίδα. Όχι, μάλλον αλβανικά. Τι να κάνει, για να τα βγάλει πέρα. Πού κύχων άλλος. Αλβανίζοντας όλος παιδας διδάξε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, αφού έπρεπε να διδάξω παιδιά τελείως αλβανόφωνα. Μη εγώ αλβανί σας, εάν δεν μάθω εγώ τα αλβανικά. Ήταν ο άνθρωπος, τέλος πάντων, φιλότιμος και σου είπα τι να είμαι εργόμιστος, να μάθω αλβανικά, τουλάχιστον να τους διδάσκω ελληνικά, αλλά να ξέρω τι διδάσκω. Στα σχολιά της Αθήνας, σε κάποια σχολιά της Αθήνας και γενικά, υπήρχε ένα τραγουδάκι που λέγανε τα παιδιά πρωτά δυσκολιόντα τι είναι καμιελούλια καμιεκρίνια που θα πει στο σχολείο της Αθήνας υπάρχει καμιελούλια, λουλούδι, λούλια, άνθος είναι η ελληνική λέξη, καμιεκρίνια, να έχει ένα κρίνο. Το 1866 έχει δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος 36 χρόνια, 40, έτσι. Και ένα από τα περιοδικά που βγαίνουν, τα ελληνικά περιοδικά, σοβαρό περιοδικό, θέλω να πω, σοβαρής ύλης, τότε έτσι ήταν τα περιοδικά, θέλω τώρα χρειάζεται μια επεξήγηση. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο για την παιδεία. Την παιδεία στο νέο ελληνικό κράτος και κλαίγεται εδώ ο συγγραφέας ότι δεν πάμε καλά και τα λοιπά. Και ανάμεσα στα άλλα του επιχειρήματα είναι το εξής. Και το όντι όταν περιερχόμενός της, περιτριγυρίζει, περί αυτήν την πρωτεύουσα της Ελλάδος χωρία, τα χωριά γύρω από την πρωτεύουσα της Ελλάδος, και τι λέγομεν χωρία, αυτά στα συνοικία των Αθηνών, ακούει ομιλουμένην κοινώς την αλβανική, εννοεί ότι υπέρ την επέκταση της εκπαιδεύσεως πρόνοια εγένετο ελαχίστη. Δεν κάναμε σωστή προσπάθεια στην παιδεία και να ακόμη μιλούνται τα αλβανικά μέσα στην Αθήνα και σε όλα τα χωριά στην Αθήνα. Η
η Ακαδημία Αθηνών έχει επανεκτυπώσει ένα πολύ σοβαρό πόνημα που αφορά τους Αλβανούς της Ελλάδος με τίτλο «Οι Αρβανίτες, Αρβανίτες, οι δωρείς του νέου ελληνισμού» του Κώστα Μπίρη. Ο Κώστας Μπίρης. Αυτό είναι ένα σοβαρό πόνημα, είχε εξελιχθεί και πρόσφατα η Ακαδημία Αθηνών το επανεκτύπωσε. Από τέτοια έργα έχω συγκεντρώσει επώνυμα που έχουμε και που είναι αλβανικής ρίζας επώνυμα. Συνήθως τα αλβανικά επώνυμα είναι δυσύλλαβα παροξύτωμα. Δηλαδή, δύο συλλαβές και ο τόνος όχι στη λίγουσα, στην παραλίγουσα. Σας διαβάζω τα πιο χαρακτηριστικά αλβανικά και αλβανίτικα επώνυμα. Όλα αυτά που θα σας διαβάσω έχουν κάποιο νόημα στην αλβανική γλώσσα. Κάτι θα πούν στην αλβανική γλώσσα. Κόλιας. Άμα ακούτε Κόλιας και δεν είναι αλβανός, αλβανίτης, δύσκολα. Γίνης. Λέκας. Τούντας. Μπύρης, είπαμε, Κώστας Μπύρης. Ωρε μπύρο μου. Έλεγαν στην τουρκοκρατία, έρε παιδί μου, έωρε μπύρο. Γκούμας, πρίφτης, πρίφτης θα πει ιερέας, παπάς. Κουμής, κούμης, κουμής. Μάτεσης, τόλης, τα τόλιας, μάζης. Σπάτας, τα σπάτα είναι η φάρα των σπατέων που δημιούργησε την περιοχή των Σπάτων. Θα πει τσεκούρι το Σπάτο. Το δικό σας επώνυμο. Δεν σας ακούω, αλλά θα μας το πείτε. Είμαι σε αρβανίτικο. Κρυακούκης. Κούκις, κρύακούκις, κρούι, κρύακούκις. Το κρύακούκι είναι αρβανίτικο. Κιόκας, μάνεσης, τσιφόρος, κούρτης, σκούρτης, κακλαμάνης. Ακούω κάτι, ου, το αγόρι σας. Σούτας, λεμπέσης. Είναι αυτός που αφήνει την μπέσα. Γεμπέσεις, γεμπέσεις. Μαλακάσας. Μαλακάσας που συζητώ. Βρετός. Μπίθης. Μπίθας. Θα πει πισινός. Μπιθικότσης. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης ήταν αρβανίτης. Και όταν τον ρωτούσανε τι θα πει το επώνυμό σας, έλεγε αφήστε τα τώρα αυτά, γιατί θα πει αυτός που έχει κότσει στον πισινό. Επειδή μπήθης και μπήθας θα πει, πώς θα είναι κολοκοτρώνης, κάπως έτσι. Μέξης, κοροβέσης, μάζης, μπόγκας, χέλμης, μπλέτας, λούκος. Η Έλληνα Μπέτη, τα μελούκου, απ' τα βίλια, αρβανίτσα με βούλα. Λιώσας, το συζητώ, τα λιώσα. Ζέρβας, κατσιφάρας, λάλας, λαλεγιάννης, νέγκας, μουζάκης, μπάρτζης, θα πει πρόβατο. Άσπρο, κούστου μπάρτζης, μπούρας. Άντρας, άντρας. Γίκας, ντόκος, γκόνης, μπούκουρας, θα πει ωραίος όμορφος. Καλέντζης, κοκόσης, μαρκεζίνης, λίκουρας, λικουρέσης, λικουρέζος, ταϊσέζος. Κέκης, κέκης θα πει κακός. Χούντας, χούντο είναι η μύτη, μουταράς. Γκέκας, Μερκούρης, η Μελίνα Μερκούρη ήταν αρβανίτσα. Λιάπης, τσάμις, γκούρας, γκούρο, στα αλβανικά είναι πέτρα. Τόσκας, πέπας, ζέζας, κούκις, γιόκας, ντάτσις, κοτζιάς, γκολέμις, καπαρέλης,
Κουρτέσης, το καπαρέλι του χωριού, Μπουζίκης, Μπούκρας, Σκλέπας, Στίνης, Σούγκρας, Χαϊμαντάς, Τάτσης, Λούλης, Κούτσης, Σέχος, Μπούσας, Γρίβας, Μπόγκας, Κιωσές, Γκίκας, Κόκας, Κεφάλι, Μπόχτης, Μπίχτας, Μάλης, Μάλε θα πει βουνό, Λιούμε, Λιούμης, Λιούμε είναι το ποτάμι, Λιάκος, Λούκος, τον είπαμε τον Λούκο, Λιάτας, Μπέρτζος, Μπέζγος, Μπέζος, Μπέζας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αρβανίτες μας είναι πολύ. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ονομάζονται αρβανιτοχώρια. Υπάρχουν περιοχές με αρβανιτοχώρια στην Αττική, μεταξύ Αττικής και Θήβας, δηλαδή από Ελευσίνα και Μέγαρα προς Θήβα είναι αρβανιτοχώρια. Έτσι, όλη περιοχή. Μέχρι σήμερα, άμα πάτε. Και στα Μεσόγεια. Στα Μεσόγεια ήταν αρβανιτοχώρια. Είναι, πατρικά, μέχρι τώρα. Στην περιοχή της Θήβας 31 χωριά είναι αρβανίτικα χωριά, 7 στην περιοχή της Λιβαδιάς. Στην νότια Εύβοια τα περισσότερα χωριά είναι αρβανίτικα, υπάρχουν όμως και ελληνικά χωριά, ελληνόφωνα χωριά. Η νότια Εύβοια, όχι η βόρεια Εύβοια, η νότια Εύβοια. Βεβαίως μιλάνε ακόμη, άμα πάτε στα καφενεία οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους αλβανικά. Η Βόρεια Άνδρος. Η Βόρεια Άνδρος. Απ' τη χώρα και πάνω είναι αλβανική, αρβανίτικη. Η γλώσσα που ακούς είναι αρβανίτικη. Όχι τώρα πια, γιατί έχουν... Μιλάμε μέχρι το 1900, γιατί όλα αυτά μετά αγοράστηκαν εξοχικά. Ήρθαν οι πρόσφυγες το 1923 που άλλαξαν τη δημογραφία όλων αυτών των περιοχών, αλλά μέχρι το 1900 να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε αλβανοφωνία. Έτσι, να δούμε. Δεν το συζητάμε. Όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού είναι αρβανιτονήσια. Αν δούμε, ο χάρτης είναι λίγο μικρός, αλλά να δούμε. Την άλλη φορά θα έχετε το χάρτη. Πιστεύω ότι ο Δήμος εδώ θα μας το φωτοτυπήσει. Επιπληρώσε για να το έχετε, όπως το έχει συντάξει η δική μου. Αν ας πούμε, η ελληνική τώρα εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να έχετε και πολύ καλό μάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι σήμερα η Ελλάδα, εδώ δεν έχουμε τα όρια. Για να μιλήσουμε για το ελληνικό σημερινό κορμό, αν θέλετε, γιατί κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Αλβανίτικες περιοχές, με αλβανοφωνία δηλαδή, έχουμε στην περιοχή του ποταμού Θίαμη, του Καλαμά. Ένα γερό σημείο αλβανικής παρουσίας. Μετά νοτρότερα στην περιοχή κοντά στην Άρτα και το Μεσολόγγι. Στη συνέχεια την περιοχή κοντά στη Θήβα και τη Λιβαδιά που είπαμε πριν. Την νότια Εύβοια. Η Αττική. Η Αττική είναι όλοι αλβανόφωνοι, όλα τα χωριά έξω από την Αθήνα, μία γλώσσα ομιλείται. Τα αλβανικά σε όλους αυτούς τους αιώνες και μάλιστα το ελληνικό εκτάκτος. Ονομάζεται ελληνικό επειδή κάποιοι μιλούσαν ελληνικά εκεί. Όλα τα ήταν αλβανικά, αλβανικά. Μέσα στην πόλη της Αθήνας, η γλώσσα που ακουγόταν ήταν τα ελληνικά. Ήταν πλειοψηφία ελληνόφωνου χριστιανικού ορθόδοξου πληθυσμού. Αλλά η συνοικία που μπαίνει στην πλάκα από την πύλη του Αδριανού, που είναι η Αγία Κατερίνη, αυτοί ήταν αρβανίτες, κάτοικοι, εκεί ομιλούνταν αλβανικά, και κατά πάσα πιθανότητα η πλάκα προέρχεται από τη λέξη πλιάκα, που στα αλβανικά θα πει ο παλιός, ο γέρος, δηλαδή η παλιά περιοχή της Αθήνας. Ενδεχομένως, υπάρχουν πολλές ετυμολογίες για την πλάκα, μία θα μπορούσε να είναι η λέξη πλιάκ, η αλβανική λέξη πλιάκ, που θα πει γέρος, γριά, παλιός. Γριά. Εδώ έχουμε το φίλο μας που διορθώνει, επί το ορθό. Τώρα, η πιο
η περιοχή με το συμπαγέστερο αρβανίτικο πληθυσμό. Είναι το τρίγωνο Νότια Εύβοια, Αττική, Κορινθία. Αυτή εδώ πέρα δηλαδή η περιοχή, αν δείτε στο χάρι, δεν είναι σχετικά κοντά η μία με την άλλη. Η Κορινθία από το Εξαμήλι και πέρα, Τζένι, η αγαπημένη μου φίλη ξέρει, από τα Εξαμήλια και πέρα είναι αρβανόφωνοι πληθυσμοί, είναι αρβανίτες. Μέχρι κάτω, ξεκινώντας από τα Εξαμήλια, μέχρι τον Πόρο φτάνοντας. Ερμιονίδα είναι αρβανίτικη περιοχή. Βεβαίως. Όλα τα νησιά του Αργοσαρκού και το Αγίστη και η Έλληνα και η Σαλαμίνη κλπ. Τα νησιά του Αργοσαρονικού, αρβανίτικες περιοχές. Τώρα, η Κορινθία είναι αρβανίτικη από τα Εξαμήλια και ανατολικά. Από τα Εξαμήλια και δυτικά δεν έχει τόσους πολλούς αρβανίτες, είναι ελληνόφωνη κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αρβανίτικες περιοχές μέχρι σήμερα, αρβανιτοχώρια, υπάρχουν και σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος είχε ισχυρή αντιπροσώπευση αρβανίτικου πληθυσμού. Στην περιοχή της Αχαΐας, αλλά όχι τόσο συμπαγή σαν την Κορινθία, στην περιοχή της Αρκαδίας, επίσης υπάρχουν αρβανίτικα χωριά, επίσης όχι τόσα πολλά. Η Αρκαδία δεν είναι αρβανίτικη περιοχή, αλλά υπάρχουν αρβανιτοχώρια. Και στην περιοχή της Μεσσηνίας, επίσης υπάρχουν αρβανιτοχώρια, στην περίοδο της και στην Ηλία, στην περιοχή της Ηλίας, όχι όμως τόσο συμπαγή όσο στη βορειότερη Πελοπόννησο. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, αυτοί οι αρβανίτες, που είπαμε, κράτησαν τη χριστιανική ορθοδοξία τους. Διότι και όταν ήρθαν στον Νότο, θα μιλήσουμε γι' αυτό, ήταν χριστιανή ορθόδοξη. Όταν ήρθαν, ήταν χριστιανή ορθόδοξη. Σας θυμίζω ότι οι Αλβανοί έγιναν μουσουλμάνοι αργά, γύρω στο 1700. Εντάξει. Οι δικοί μας αρβανίτες που ήρθαν από τα βόρεια προς τα νότια, ήρθαν πολύ νωρίτερα, όταν ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι σχεδόν οι πάντες, και κράτησαν τη χριστιανική τους ορθοδοξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε. Διότι δεν μας χώριζε τίποτα. Διότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε πάνω στη βάση της θρησκείας, στην ουσία. Οι μάχοι γίνονταν μεταξύ χριστιανών ορθοδόξων και μουσουλμάνων. Έτσι δεν μας χώριζε κάτι με τους αρβανίτες Έλληνες, και ας μιλούσαν αλβανικά ή ήσαν δήλωση. Προσέξτε να δείτε, αυτό είναι από τα σπουδαιότερα πράγματα που έχουν συμβεί στην ελληνική ιστορία. Αν δεν ήταν αυτό, πιθανότατα να μην είχε δημιουργηθεί ελληνικό κράτος το 1830. Θα σας εξηγήσω γιατί. Και ήδη θα καταλαβαίνετε γιατί. Φανταστείτε να έχεις το μιαούλι απέναντί σου, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τον Αντρούτσο απέναντί σου, τον Καραϊσκάκη, ο Καραϊσκάκης ήταν αρβανιτόπεδος απέναντί σου, ποιο το κρύεζεις απέναντί σου, θα έχεις πολύ μεγάλο ζόρι να βγάλεις πέρα αυτή την επανάσταση, έτσι. Ο Κολοκοτρώνης δεν είναι βέβαιο. Ήταν όμως βλάμης, είχε αλλάξει αίμα. Ο Κολοκοτρώνης είχε γίνει αδελφοποιητός με τους Λαλαίους, που είναι η χαρακτηριστική Λάλλας, Λαλιώτης. Το συζητάμε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Οι αρβανίτες του Νότου κρατήσαν τη χριστιανική ορθοδοξία. Κεφαλαιώδες πράγμα αυτό. Σε ποια σημεία άλλαξαν πίστη? Σε τρία. Στην περιοχή του Καλαμά, του ποταμού Θίαμη, εκεί κατοικούσαν οι Τσάμιδες. Η Ελλάδα σήμερα, τα τελευταία δεκαετίες, είναι μπροστά σε ένα ζήτημα που λέγεται το τσάμιδο πρόβλημα. Μας έχουμε καταγγελθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αυτό το θέμα και δεν υπάρχει κλπ. Είναι το ζήτημα του τσάμιδο. Οι Τσάμιδες κατοικούσαν στην περιοχή που σήμερα είναι η δικιά μας Ήπειρος. Έτσι. Σε αυτή την Ήπειρο, σε ένα σημείο εκεί, στην περιοχή του Καλαμά, ήταν χωριά αλβανόφωνα, οι Τσάμιδες,
οι οποίοι και άλλαξαν θρήσκευμα, έγιναν μουσουλμάνοι. Έχει σημασία με τις εξελίξεις που τις έχουμε μπροστά μας. Θα τις βρούμε μπροστά μας. Ήδη θα μας έρθει αυτή η ιστορία. Θα σας εξηγήσω τώρα. Οι τσάμιδες λοιπόν άλλαξαν θρήσκευμα. Εκεί ήταν μουσουλμάνοι αλβανόφωνοι. Το θρήσκευμα τους επίσης άλλαξαν οι Αλβανοί της περιοχής της Ηλίας, μιας περιοχής της Ηλίας, οι Λαλέοι. Στο Λάλα. Στο Λάλα. Το υπέροχο δάσος έχετε πάει. Σε αυτό να το διασχίσει κανείς. Αριστούργη. Λοιπόν, εκεί σε αυτή την περιοχή, έξω από το δάσος όμως το μαγικό, το έχουμε κάνει μαζί στη Φολό, εκεί είναι τα χωριά των Λαλέων. Αυτοί οι Λαλέοι ήταν μουσουλμάνοι Αλβανίτες, οι οποίοι φυσικά στην Επανάσταση, στην αρχή τάχθηκαν με την Επανάσταση γιατί ήταν αδελφοποιητοί του Κολοκοτρώνη, αλλά μετά εναντίον της Επανάστασης και τελικά έφυγαν. Σαν Τούρκοι δηλαδή, εντάξει. Και επίσης, 30 τόσα χωριά, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό τους, κάτι 30, 35, 36 χωριά, βόρεια από την Καλαμάτα, σε μια περιοχή που λέγεται Βαρδούνια. Οι Μπαρδουνιώτες. Μπαρδουνιώτες, Αρμανίτες ήταν αυτοί. Και αυτοί είχαν μουσουλμανιστεί. Και έτσι έφυγαν όταν έγιναν τα γεγονότα στην Πελοπόννησο. Πολέμησαν με τους Τούρκους και όταν φύγανε οι Τούρκοι, ο κακήν κακός λόγω του Επανάστασης, έφυγαν και αυτοί. Ως Τούρκοι. Ήσαν, δεν ήσαν Τούρκοι, ήταν Αλβανοί, μουσουλμάνοι που κατοικούσαν εκεί. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των αλβανοφόνων μας ήταν χριστιανοί εδώ, αυτό που λέμε Αλβανίτες. Μισό λεπτό. Πότε έρχονται αυτοί οι πληθυσμοί? Αυτό είναι σημαντικό. Και πρέπει να σας πω ότι όλη η υπόλοιπη βιβλιογραφία, όλοι, όποιος γράφει για την Νότια Χερσόνησο, για την Ελλάδα και είναι μη Έλληνας, για αυτούς τους πληθυσμούς χρησιμοποιεί τον όρο Albanians. Μόνο εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο Αρβανίτης, που με αυτόν λέμε ότι είναι Έλληνες αλβανόφωνοι ή Έλληνες δίγλωση. Δηλαδή, τη γλώσσα μας τότε τι ήταν Έλληνες. Τι είπατε? Αναλλάζαμε και τη γλώσσα μας και τους λέγαμε Αλβάνια. Λοιπόν, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο Αρβανίτες, αλλά όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο Albanians για να μιλήσουν για τους Αρβανίτες μας. Εμείς όταν χρησιμοποιούμε τον όρο Αρβανίτης εννοούμε Έλληνα κάτοικο, Έλληνα Ορθόδοξο, Χριστιανό Ορθόδοξο, Αλβανόφωνο ή δίγλωσσο. Δηλαδή μιλάει και αλβανικά και ελληνικά και τα αλβανικά του έχουν και πολλές ελληνικές λέξεις, αλλά είναι αλβανικά. Δεν πάβουν, είναι αλβανικά. Εντάξει. Κατά κανόνα όλους αυτούς τους αιώνες, ξέρετε, οι Αλβανοί δεν μετακινήθηκαν μόνο προς τον Νότο, προς την Ελλάδα, αλλά έχουν μετακινηθεί και προς άλλες χώρες, και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία κτλ. Και έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι ευπροσάρμοστοι, καταπληκτικά ευπροσάρμοστος λαός. Δείτε τους Αλβανούς τώρα, τους φρέσκους που ήρθανε. Μέσα σε λίγα χρόνια τα ελληνικά τους δεν τα καταλαβαίνεις, εξαιρετικά. Έχω φοιτητές και φοιτήτριες, παιδιά Αλβανών μεταναστών. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου ότι δεν είναι Ελληνόπουλα. Είναι εξαιρετικά προσάρμοστοι στο περιβάλλον στο οποίο θα μπουν. Δεν αλλά τη γλώσσα τους την κρατάνε αιώνες. Μπορούν να βρεθούν μέσα σε ένα αλλόγλωσσο περιβάλλον, θα μάθουν και τη γλώσσα του άλλου περιβάλλοντος, αλλά τα αλβανικά δεν θα ξεχαστούν. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τώρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Μέχρι σήμερα αυτό έχει συμβεί και στους Αλβανίτες μας. Είναι εδώ 600 χρόνια. Και ακόμα μιλάνε αλβανικά, τουλάχιστον οι παππούδες. Γιατί τώρα με τις τηλεοράσεις, το ένα τ' άλλο, οι νέες γενιές, δεν. Κουτσό. Τώρα που ήρθαν οι νέοι Αλβανοί, ενισχύθηκε ξανά η αλβανοφωνία σε διάφορες περιοχές. Επειδή ήρθαν τόσοι Αλβανοί. Λοιπόν, από πού ήρθαν αυτοί? Προσέξτε να δείτε, πρέπει να πούμε κάτι.
στα αλβανικά βουνά, ποια είναι αυτά ακριβώς. Ξέρετε, δεν έχουμε, τώρα είναι καινούργιες. Τα σύνορά μας είναι καινούργια στον χώρο. Αλλά κάπου λέμε ότι είναι περίπου κοιτίδα των Αλβανών, από το, ο καθένας όπου το πει. Αλλά εκεί πάνω, από τη Βόρεια Ήπειρο και πάνω, έχουμε συμπαγείς και συμπαγέστερους και συμπαγέστερους αλβανικούς πληθυσμούς που φτάνουν μέχρι το Μαυροβούνιο. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ένας ποσοστό των πληθυσμού, του πληθυσμού του Μαυροβουνίου, του Μοντενέγκρο δηλαδή, είναι αλβανικής καταγωγής και μάλιστα γκέγιδες, δηλαδή οι πιο σκληροτράχυροι Αλβανοί. Θα μιλήσουμε για αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και στη Φιρόμ, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, όπου ένα ποσοστό της τάξης του 30% είναι Αλβανοί και μάλιστα επίσης γκέγιδες. Μουσουλμάνοι Αλβανοί. Έτσι, εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην, και στην περιοχή του Κωσυφοπεδίου. Το Κωσυφοπέδιο που ήταν νότια περιοχή της Σερβίας, τώρα έχει γίνει μια, ένα παράξενο μόρφωμα σε λίγο να γίνει ανεξάρτητο και αργότερα θα ενωθεί με την Αλβανία. Σας το υπογράφω. Και θα ενωθεί και η Φιρόμ με όλα αυτά και θα γίνει μια... Κάποτε μπορεί να μην ζούμε, θα γίνει. Είναι... Και στην περιοχή του Κωσυφοπεδίου το 90% περίπου των κατοίκων είναι Αλβανοί γκέγκιδες επίσης. Κοιτάξτε, σε αυτά τα βουνά, αυτά είναι άγρια βουνά, έτσι σκληρά βουνά, τα ξέρουμε γιατί εκεί έγινε ο πόλεμος του 40, έτσι τα βουνά της Αλβανίας που λέμε και οι στρατιώτες μας είχαν να λένε για τη σκληρότητα των βουνών αυτών, εκεί έχει αναπτυχθεί αυτή η φυλή. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Ιλυριών. Με τον όρο Ιλυριοί κατά καιρούς ονομάζονται και οι Σέρβοι, επειδή γενικά ονομαζόταν αυτή η περιοχή Ιλυρία, αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι οι Σέρβοι απόγονοι των Ιλυριών. Η αλβανική γλώσσα, αυτή που ομιλείται και σήμερα, είναι Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και μάλιστα από τις αρχαιοπρεπείς Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και επομένως πιθανόν οι σημερινοί Αλβανοί σε ένα ποσοστό να είναι απόγονοι των Ιλυριών. Δεν θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Οι ίδιοι θεωρούν με βεβαιότητα ότι είναι απόγονοι των Ιλυριών. Ξέρετε ότι δεν ονομάζουν τον εαυτό τους Αλβανό, ονομάζουν τον εαυτό τους Σκύπετα. 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 Θα πει τα παιδιά του Αετού. Γι' αυτό και η σημαία τους, του κράτους τους έχει το Αετό. Και η Αλβανία δεν ονομάζεται για εκείνους Αλβανία, αλλά Σκυπερί. Σκυπερία. Η χώρα των Αλβανών. Είναι κάτι σαν εμάς που εμείς ονομάζουμε τον εαυτό μας Έλληνες, ενώ οι άλλοι μας λένε από τον γκρ, Greeks, έτσι, Greek και τα λοιπά. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς. Οι ίδιοι τον εαυτό τους τον ονομάζουν διαφορετικά. Τέλος πάντων. Από τους μεσαιωνικούς χρόνους όμως έχει αρχίσει να υπάρχει αυτή η λέξη Αλβανός, επειδή υπάρχει μια πόλη ιστορική Αλβανών κάπου στο κέντρο της σημερινής Αλβανίας και από εκεί πήρε αυτόν τον όρο. Και στα μεσαιωνικά κείμενα βρίσκουμε τον όρο Αλβανοί. Οι Αλβανοί είναι χωρισμένοι ιστορικά μέχρι και σήμερα σε φυλές. Είναι φυλετική κοινωνία. Είναι χωρισμένοι σε φυλές και σε φάρες. Δηλαδή μεγάλα σόγια. Η λέξη φάρα είναι αλβανική λέξη. Γι' αυτό όταν μιλάμε για τους σουλιώτες λέμε η φάρα των τζαβελέων, η φάρα των κοτσαρέων, γιατί οι σουλιώτες ήταν αρβανίτες και ήταν οργανωμένοι σε φάρες, σε φυλές, που η μία μάχονταν την άλλη. Δεν ήταν αναγκαστικό καθόλου να έχουν καλή σχέση μία με την άλλη. Ένα σύνολο κάποιων φαρών δημιουργούν φυλές. Ιστορικά οι Αλβανοί είναι χωρισμένοι σε 4 φυλές. Στα βόρεια είναι οι γέγκιδες. Στο κέντρο, ας πούμε, της Αλβανίας, εκεί που περίπου είναι τα Τύρανα και νοτιότερα, είναι οι τόσκιδες, γκέγκιδες, τόσκιδες, νοτιότερα οι τσάμιδες, που είπαμε πριν, και ακόμη νοτιότερα, προς την περιοχή του Μεσολογγίου, Άρτας και τα λοιπά, ήταν οι λιάπιδες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... Αυτοί οι ορεινοί πληθυσμοί στην Αλβανία, κατά πολλούς,
είμαστε μακρινοί συγγενείς οι Αλβανοί και οι Έλληνες, λόγω της αρχαιότητος της παρουσίας μας σε αυτή την περιοχή. Λέω τώρα, πολύ παλιά όμως και ούτε ξέρει κανείς. Ωραία. Αυτοί λοιπόν οι Αλβανοί ήταν ξακουστοί πολεμιστές. Θεωρούνται εξαιρετικά σκληροτράχυλοι πολεμιστές, οι πιο σκληροί πολεμιστές της Βαλκανικής ιστορικά, αυτοί και οι πληθυσμοί του Μαυροβουνίου, του Μοντενέγκρου. Σχεδόν ανήκουν στα βουνά τους. Σας θυμίζω ότι 13 στρατιές Τούρκων αντιμετώπισε ο Σκεντέρμπεϊς, τις καθοδηγούσε ο ίδιος ο Μωάμεθ ο Πορτητής και δεν μπόρεσε να τους νικήσει. Οι Αλβανοί θεωρούνται σταθερά οι καλύτεροι πολεμιστές της Βαλκανικής. Το λέω αυτό, ανηλαιείς πολεμιστές. Ανηλαιείς, κυριολεκτικά. Λαιλάτες. Είναι φοβεροί στη λαιλασία. Αποτελεσματικότατοι πολεμιστές και γενικά άμα έχεις ζόρι σε πολεμικά ζητήματα θα σκεφτείς να μισθώσεις Αλβανούς για να σου βγάλουν πέρα τη δουλειά. Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Άρης Βελουχιώτης είναι αρβανίτης από τη Θήβα. Ο Άρης Βελουχιώτης, ο αρχηγός του... από τους τριλικούς καπεταναίους του Ελλάς. Είναι αρβανίτης από τη Θήβα. Ο επικεφαλής του ΕΔΕΣ της άλλης. Από τη Λαμία. Ο Ναπολέον Ζέρβας επίσης. Ξάδελφος ήταν. Ξαδέλφια ήταν μεταξύ των Σαμαχνιά ξαδέλφια. Και το επώνυμο του Άρη Βελουχιώτη δεν είναι. Είναι Κλάρας. Αρβανίτης από την περιοχή της Θήβας και Λαμίας εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι πολλοί από τους πολεμιστές μας είναι αρβανίτες. Και πολλοί δεν είναι, αλλά πολλοί είναι. Και κάποιοι είναι και βλάχοι, θέλω να πω. Και σαρακατσανέοι. Σαρακατσανέοι να δεις εκεί τι γίνεται. Αγρίλα. Κοιτάξτε, αυτοί είναι άγριοι πολεμιστές, όπου έχεις κτηνοτρόφο, στη γη. Οι πιο άγριοι πολεμιστές, στη γη, είναι οι κτηνοτρόφοι. Γιατί είναι εξοικειωμένοι με το δύσκολο βουνό, είναι εξοικειωμένοι με το να γδέρνουν, με το αίμα, με το να σφάζουν. Γι' αυτό και ιστορικά οι πιο σκληροτράχυλοι πολεμιστές έχουν σχέση με την κτηνοτροφία. Οι Μογγόλοι, και δεν το συζητάμε, όλοι οι Στέπα και πάλι έχοντας. Αλλά και εδώ, στην περιοχή μας, δες ψηλά βουνά, εκεί θα δεις τους πιο άγριους πολεμιστές, τους πιο αποτελεσματικούς. Τους πιο άφοβους. Άνθρωποι σκληραγωγημένοι, ατρόμητοι, ανηλαιείς, αγαπούν το αίμα και αγαπούν και τη λαιλασία. Όλα μαζί κάνουν ένα φοβερό στρατιώτη. Προσέξτε να δείτε. Έρχονται οι δύσκολες εποχές στην Βαλκανική, εκεί που όλοι πολεμάνε εναντίον όλων. Ο πιο δύσκολος αιώνας είναι εκεί, 13ος-14ος αιώνας, που τα λέγαμε στο πρώτο μας μάθημα, αν θυμάσαστε. Που είναι ο αιώνας. Που Βούλγαροι πολεμούν εναντίον των Βυζαντινών. Βυζαντινοί εναντίον Βουλγάρων, εναντίον Σέρβων. Σέρβοι μεταξύ τους. Βυζαντινοί μεταξύ τους. Η Βαλκανική στο 14ο αιώνα έχει μπει στο μπλέντερ. Όλοι πολεμάνε εναντίον όλων και έρχονται και οι Τούρκοι με τα πανιά ανοιγμένα, κανένα πανί, ενώ δεν ήταν της θάλασσας. Έρχονται και οι Τούρκοι μετά το 1350 και αρχίζουν και προχωρούν σταθερά σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία. Τα πράγματα είναι ζόρικα. Οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί από τους άπειρους πολέμους, ιδιαίτερα στις πεδιάδες, και επομένως χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζονται να ενισχυθούν τα κάστρα με πληθυσμούς. Και αρχίζουν. Βενετοί, όποιος έχει κάστρα στην περιοχή, Βυζαντινοί, Βενετοί, Καταλανοί, Σέρβοι, όποιος ελέγχει περιοχές εδώ στη Βαλκανική, ζητάει την ενίσχυσή τους με αλβανικά φύλλα. Ζητάνε στα αλβανικά φύλλα, λένε ελάτε παλικάρια προς τα κάτω, σας χρειαζόμαστε. Άμα έρθετε προς τα κάτω, θα σας εγκαταστήσουμε κοντά στα κάστρα, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, πού βρίσκονται οι αρβανίτες μας, κοντά σε μεγάλα κάστρα.
το κάστρο της Χαλκίδας, το κάστρο των Αθηνών, το κάστρο της Λαμίας, της Θήβας, η Ακροκόρινθος, στα μεγάλα κάστρα γύρω-γύρω τους βάζουν. Αυτοί κατεβαίνουν θηλετικά, κατεβαίνουν ως φάρες. Δεν κατεβαίνουν μόνο άντρες, κατεβαίνουν οι φάρες ολόκληρες. Γιατί ο Αλβανός νιώθει καλά με τη φάρα του. Άμα είναι καλά με τη φάρα του, όπου γης και πατρίς. Κατεβαίνουν όλοι μαζί δηλαδή και τους εγκαθιστούν γύρω από τα κάστρα. Τους δίνουν γη και τους έχουν και απαλλαγές έτσι να μην είναι φορολογικά πολύ βαριά και τους λένε θα καλλιεργείτε τη γη, αλλά όποτε θα έρθει δύσκολη ώρα και πρέπει να υπάρχει άμυνα στο κάστρο, θα πείτε στο κάστρο και όλοι οι άντρες θα πολεμάτε για μας. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Έτσι, εν πωλής, αυτοί οι αρβανίτες μας, οι περισσότεροι από αυτούς, κατέβηκαν γύρω στο 1300-1400, καλεσμένοι από διάφορους τοπικούς ηγεμόνες. Ξέρουμε ότι και χωρίς να είναι καλεσμένοι κατέβηκαν θύλα. Κοιτάξτε να δείτε, από αυτούς τους πληθυσμούς, οι πιο άγριοι και οι μερακλίδες, στο λέει Λατίν, είναι οι Γκέκιδες. Αυτοί θεωρούνται οι πιο άγριοι Αλβανοί, εκεί στο βορρά. Αντιθέτως, οι Τόσκιδες, που είναι στην νοτιότερη Αλβανία, ήταν οι πιο προχωρημένοι Αλβανοί. Είναι και το έδαφος εκεί, έχει και παιδιάδες, εκεί περνάνε και οι μεγάλοι δρόμοι, η Εγναντίωδος και τα λοιπά. Και είναι πιο αστικοί, θα λέγαμε, πληθυσμοί. Και κατά κάποιο τρόπο, έτσι, πάντα πολεμικοί, αλλά με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω, δεν είναι ενιαίοι καθόλου οι Αλβανοί. Οι εξελινιστέντες με τους Αλβανούς που έχουν την ίδια γλώσσα. Ίδια γλώσσα. Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, τώρα που ήρθαν οι καινούργοι Αλβανοί και μιλάνε με τους Αρβανίτες μας, λένε ότι μιλάνε πολύ ποιητικά αλβανικά. Δηλαδή, παλιά αλβανικά. Ναι, δηλαδή, ξαπόστασα, όχι ξεκουράστηκα. Θέλω να πω αντίστοιχα. Επειδή είναι παλιά αλβανικά. Βέβαια είναι αλβανικά με ελληνικές λέξεις, αλλά είναι αλβανικά. Και συνεννοούνται μια χαρά. Ξαρτάται και από την περιοχή. Άλλες περιοχές έμειναν πιο αλβανόφωνες. Ας πούμε, ένας συνάδελφός μου εκλεκτός, ο Χρήστος ο Λούκος, τον ξέρεις, Ελευθερία μου, που είναι από το χωριό της Λαμπέτη. Πρόσφατα μιλάγαμε και μου έκοψε τώρα. Είμαστε φίλοι 30 χρόνια με τον Χρήστο. Συνάδελφοι ιστορικοί, του λένε Χριστό, Λούκος, είσαι Αρβανίτης, φυσικά λέει Αρβανίτης, από πού, από τα βρήκα. Και λέω στο σπίτι υπήρχε αλβανοφωνία, λέει, ο παππούς και η γιαγιά μιλούσαν συνέχεια αλβανικά. Προσέξτε τώρα στα βίντεο, είναι στην ηλικία μου, άντε να είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, οι Αρβανίτες που εγκαθεστάθηκαν και έμειναν εδώ στην περιοχή μας, οι άντρες, εξαρτάται τώρα και από το πόσο, σε πόσο αλβανική περιοχή βρέθηκαν, γιατί κάποιες περιοχές έχουν πάρα πολλά αρβανιτοχώρια και εκεί πια εντάξει πιο πολύ κρατάει η αλβανική γλώσσα. Όσο πιο αναμενιγμένα είναι με ελληνικά χωριά και δεν λοιπά, εντάξει υπάρχουν βαθμίδες. Αλλά κατά κανόνα, οι άντρες είναι δίγλωση, μιλάνε και ελληνικά, πάνε και στο στρατό πια, το λέω για το ελληνικό κράτος πια, πάνε και στο στρατό και μιλάνε τώρα πια. Α, οι γυναίκες όμως, ιστορικά, δεν ήξεραν άλλη γλώσσα. Γιατί δεν ήταν κινητικές, έμεναν στο χωριό, μόνο αυτοί μιλούσαν, μόνο αυτοί ήξεραν. Οι περισσότεροι αρβανίτες μας κατέβηκαν στο νότο καλεσμένοι από αυτούς τους Ιωάννους, δηλαδή γύρω στο 1300-1400, είτε από Καταλανούς, οι Καταλανοί έλεγχαν την Αθήνα, τη Θήβα, για αυτές τις περιοχές. Είτε από Βενετούς, γύρω από τον Άφλιο κτλ. Είτε από Τούρκους, Βυζαντινούς, σε διάφορα κάστρα. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι και κατέλαβαν πια όλη την ελληνική Χερσόνησο, εκεί γύρω στα 1500, στο 16ο αιώνα, επειδή έκριναν ότι κάποιες περιοχές ήταν αραιά κατοικημένες, μετέφεραν και αυτοί Αλβανούς προς τον Νότο. Mm.
τότε είναι που εγκαταστάθηκαν, δηλαδή γύρω στο 1600-1700 ενισχύθηκε κατά πολύ ο αρβανίτικος πληθυσμός του Αργοσαρονικού, Ίδρας, Πέτσες και τα λοιπά έγινα, τότε έρχονται μέσω νότιας Εύβοιας. Αν διαβάσετε ας πούμε το Μιαούλι, το Γκριεζί, λέει η οικογένειά μας ήλθεν από τη νότια Εύβοια, πέρασαν εκεί. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία μας. Αυτοί οι αρβανίτες κατέβηκαν, εγκαταστάθηκαν και ενσωματώθηκαν σε αυτό τον ελληνικό κορμό και το ενδιαφέρον είναι ότι κράτησαν την ελληνοφωνία, την αλβανοφωνία τους, η γλώσσα τους ήταν μόνο προφορική, έτσι και αλλιώς ούτε καν οι Αλβανοί δεν είχαν γραπτή γλώσσα, δεν ήταν, η αλβανική γλώσσα είναι από τις τελευταίες που γράφτηκε στη Βαλκανική, ενώ είναι αρχαιότερη γλώσσα. Σας θυμίζω ότι τα αλβανικά έγιναν γραπτή γλώσσα το 1900. Οι αρβανίτες μας, εκεί όπου βρίσκονται, σε ελληνικά σχολεία, άμα πάνε, πάνε σε ελληνικά σχολεία, κοιτάξτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Μάρκος Μπότσαρης. Ο Μάρκος Μπότσαρης, το γνωρίζετε. Ο Μάρκος Μπότσαρης, από τους σπουδαίους της Φάρας των Μποτσαρέων. Σας θυμίζω, οι Μποτσαρέοι και οι Τζαβελέοι ήταν εχθροί μεταξύ. Γιατί ήταν εχθρικές φάρες. Οι αρβανίτες είναι οργανωμένοι σε φάρες και πολεμάνε μεταξύ τους. Ένας από τους λόγους της αποτελεσματικότητά τους στον πόλεμο είναι ότι κάνουν συνεχή εξάσκηση μεταξύ τους. Πώς κάνουν οι μανιάτες που είναι βεντέτες και οικογένειες και όλη την ώρα μπάκα μπούκα ήταν οι καλύτεροι πολεμιστές μας, το ίδιο είναι και οι Αλβανοί, με φάρες. Και οι Αλβανίτες μας είχαν φάρες. Βέβαια, να σας πω, όταν τέλειωσε η βασιλεία του Στέφανου Ντουσάν, τον θυμάστε, ο Σέρβος αυτός ο περίφημος, το 1355 άρχισαν οι γη του να πολεμάνε μεταξύ τους για τη διαδοχή του θρόνου. Και είμαστε στο 1355, είναι ο κρίσιμος 14ος αιώνας. Και οι γη του, για να ενισχύσουν την άμυνα της Δυτικής Ελλάδας, κατέβαζαν ολόκληρες αλβανικές φάρες και τις εγκατέστησαν. Οι πιο ξακουστές φάρες είναι η Μπούα. Φέραν την Μπογιάτη, είναι η φάρα των Μπούα. Γκιν Μπούα Σπάτα. Ήταν μια φάρα που είχαν ενωθεί οι τρεις μεγάλες φάρες, η Γκιν Μπούα Σπάτα. Σπάτα, Σπάτα. Τώρα θα μείνουν στην ιστορία, γελάω, το αεροδρόμιο του Σπάτων. Πού να το ξέρει, άρα που ήρθε εκεί γύρω στα 1300 και καταστάθηκε ότι θα μείνει στην ιστορία με το αεροδρόμιο. Έγινε ένα αεροδρόμιο οι Σπατέοι, πού να το ξέρανε. Να δείτε, όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος το 1830 ήταν πολύ μικρό. Ήταν λίγο πάνω από τη Λαμία τα σύνορά του και δεν ήταν όλα τα νησιά, ήταν μόνο τα κοντινά νησιά. Το καινούργιο ελληνικό κράτος είχε μεγάλη αναλογία, αναλογικά, αρβανιτών κατοίκων, γιατί δεν περιλάμβανε τις άλλες περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε, στη Θεσσαλία το 1300 περίπου υπήρχαν πολλοί Αλβανοί. Μετά για κάποιο λόγο η Θεσσαλία δεν έχει καθόλου Αλβανούς. Καθόλου. Πώς ήταν το ποσοστό? Εξαρτάται από την περιοχή. Λέτε της Ελλάδας, το 1830. Κάτι στα 40% θα ήταν. Αφού κάτω. Να. Λοιπόν, για να πάτε και στο νοσοκομείο, πια να μην λοιπόν, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, οι Οθωμανοί κάνανε απογραφές κάθε 5-10 χρόνια. Σε κάθε περιοχή. Συνήθως γράφουν μόνο το θρήσκευμα. Δεν μιλάνε για εθνικότητες, δεν ήταν κάτι που τους ενδιέφερε. Αλλά στο 15ο αιώνα, για κάποιο λόγο, στην Πελοπόννησο, ο απογραφέας έγραψε τι γλώσσα μιλάνε τα χωριά. Είμαστε στο 1461, στην Κορινθία, και μας λέει ότι στην Κορινθία το 1461 από 9.881 νοικοκυριά, σας θυμίζω ότι η απογραφή γινόταν με χανέτες, δηλαδή όχι άτομα, το πολλαπλασιάζει επί 5, από 9.881 νοικοκυριά τα 3.353 είναι
αλβανόφωνα. Δηλαδή το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο του πληθυσμού της Κορινθίας το 1461. Και κάπου αλλού έχω και περισσότερα, τέλος πάντων με σακία. Μάλιστα. Να σας τελειώσω πάλι με μια χαριτωμένη ιστορία και το άλλο μας μάθημα θα τα πούμε. Γιατί και το Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ο Μπότσαρης πήγε σε σχολείο. Πήγε και έμαθε 5 γραμματάκια. Εντάξει, δεν έμαθε ο καημένος και πολλά, αλλά έμαθε 5 γράμματα. Τα γράμματα που έμαθε ήταν ελληνικά. Και επειδή ήταν έτσι ανήσυχο πλάσμα, κάθισε και συνέθεσε ένα λεξικό. Το ελληνοαλβανικό λεξικό του Μάρκου Μπότσαρη. Όπου έγραψε τη λέξη στα αλβανικά με ελληνικά στοιχεία και δίπλα ίσον, ας πούμε, μπουρα, που θα πει άντρας. Μπουρα με ελληνικά ίσον άντρας. Και έκαμε το αυτό, το ελληνοαλβανικό λεξικό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε, το έχει τυπώσει πάλι η Ακαδημία Αθηνών. Είναι έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών, το ελληνοαλβανικό λεξικό του Μάρκου Μπότσερ. Τώρα η ιστοριούλα μας για να μην σας... Ο Γιωχάνης ήταν ο δάσκαλός μου, γιατί όταν κατάλαβα, εγώ είμαι από τη Θεσσαλία και μόνο που ήξερα είναι ότι είναι βλάχη. Όταν πήγα στη σχολή μου, στο πανεπιστήμιο, ως φοιτήτρια, κανείς ποτέ δεν μας είχε μιλήσει ποτέ λεπτά. Η αίσθησή μου ήταν ότι όλοι είμαστε όλα. Ναι. Και ότι είμαστε όλοι αυτό που νομίζουμε. Και... Αυτά που με ενδιέφεραν έδινα πολύ προσπάθεια, αλλά μου φαινόταν ότι δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον και δεν έδινα τόσο προσπάθεια. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κάθομαι. Τι, είμαι φοιτήτρια της ιστορίας, πρέπει να μάθω ιστορία. Τι γίνει, μόνη μου, να μπω. Και έβαλα μόνη μου. Λέω, θα πηγαίνω στο 3 ώρες, ξέρω εγώ, 4 ώρες και θα διαβάζω στη βιβλιοθήκη. Και επέλεξα μόνη μου να διαβάζω την Επανάσταση του 21 γιατί δεν την ήξερα καθόλου. Πριν τώρα σας πω ότι έπαθα 5 συγκοπές όταν τη διάβασα από τις πηγές της, όχι 5, 105, έκλαιγα. Νύχτες έκλαιγα, γιατί εντάξει. Από την άλλη, εντάξει, έχει και τα ηρωικά και όλα. Αλλά μέσα σε αυτό έβλεπες αυτά που σας διάβασα. Κάθε τόσο κάποιος μιλούσε αλβανικά, το φώναζε αλβανικά, το σύνθημα αλβανικά, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ είχαμε Αλβανούς, κάθομαι και διαβάζω για τους Αλβανούς, παίρνω τα βιβλία που έχουν βγει για τους Αλβανούς και άρχισα να καταλαβαίνω τους Αλβανίτες μας και όλα αυτά. Και μέσα στις γλώσσες που προσπάθησα να μάθω, εξ αυτού ήταν και αλβανικά. Πήγα τότε που κανείς, ήταν δύο τρελοί ήμασταν. Μαθαίναμε αλβανικά, τον κύριο Γιοχάλα. Στον κύριο Γιοχάλα, στο κέντρο σπουδών Νότιο Ανατολική. Παρέδειξε. Τέλος πάντων, τελειώνω τις σπουδές μου Ιούνιο του 4ου έτους. Δεν ήμουν σπασικλάκι, αλλά ήμουν καλή φοιτητρία. Λοιπόν, τα τέλειωσα τσακ τσακ. Πάει τον Ιούνιο και βρήκα αμέσως δουλειά στο Νάπλιο. Μια δουλειά στο Νάπλιο, σε ένα μουσείο εκεί πέρα. Μάλιστα. Και έκανα και φιλινάδες και παρέες. Μια φίλη μου είχε ένα μαγαζί που πουλούσε ήδη λαϊκής τέχνης. Και όταν τέλειωνα τη δουλειά μου στο μουσείο, εγώ τότε ήμουν 22 χρονών, έτσι, πήγαινα να τη δω και καθόμουν στο μαγαζί της, χαζολογάγαμε και λέγαμε και άμα έμπαινε πελάτης, εντάξει, σταματάγαμε τη συζήτηση, εκείνη πουλούσε και μετά πια να πιάναμε τη συζήτηση. Λοιπόν, εκεί που ήμασταν σε αυτή τη φάση, μπαίνει μέσα ένας κύριος. Ο Αρβανίτης, η επιτομή του Αρβανίτη. Λιγερός, ξέρετε, χοντρός Αλβανός, σπάνιο πράγμα. Την εποχή που συζητάμε, σχεδόν ποτέ. Στον Αλβανό να είναι παχύς ο άντρας, δηλαδή έπρεπε να έχει μέση δαχτυλίδιο άντρας, γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι στολές των Αλβανών και των δικών μας σφίγγουν τη μέση οι άντρες, ενώ στις γυναίκες πρέπει να μην φαίνεται η μέση, να μην είναι ελκυστικές. Αντιθέτως, ο άντρας πρέπει να δείχνει την ευελιξία του και το λεπτό του κορμί. Ο Αλβανίτης και ο Αλβανός καταρχήν είναι λεπτός, όχι ελκυστικός, έτσι ευέλικτος, και η κλασική μορφή, μια από τις κλασικές μορφές, είναι αυτή. Ψηλό μέτωπο, γαμψή λεπτή μύτη,
έντονα ζυγωματικά, τα μαλλιά έτσι πλούσια προς τα πίσω και μπαίνει ένας κύριος να ψωνίσει. Μόλις τον βλέπω, εγώ ήμουν 22 χρονών θρασίμη που λέμε και στην... Έρχεται να πήρε ό,τι πήρε, πήγαινε να πληρώσει. Του λέω, να σας ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε. Ευχαρίστως λέει εκείνος. Λέω, είστε αρβανίτης. Εγώ, ποτέ, δεν είναι αυτά που λέτε. Λέω, με συγχωρείτε, λέω, μπορεί να κάνω λάθος. Απλώς, λίγο η μορφή σας μου έκανε να νομίζω, αλλά πιθανόν θα κάνω λάθος. Αλλά να σας ρωτήσω, μήπως θυμάστε την καταγωγή της οικογένειάς σας. Μου λέει, είμαι από τον Άκλειο. Η καταγωγή της οικογένειάς σας, νομίζω ότι η γιαγιά μου είναι από το Κρανίδι. Ο παππούς κάτι αντίστοιχο. Ξαμίλια. Μου είπε κάτι που ήταν αρβανιτιά μαύρη. Μάλιστα, λέω εγώ. Ξέρετε, λέω, ξέρετε αυτές οι περιοχές πιθανόν να είναι αρβανίτικοι, αλλά και πάλι μπορεί να κάνω λάθος. Ρωτήστε τους συγγενείς σας. Αν μου επιτρέπετε να μου πείτε το όνομά σας. Και λέει εκείνος Μπούκουρας. Και του λέω, κύριε Μπούκουρα, να σας πω κάτι, το να μην είστε αρβανίτης με όλα όσα μου είπατε θα είναι πάρα πολύ απίθανο. Αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι Μπούκουρας θα πει όμορφος.